Η λύση στο υψηλό μισθολογικό κόστος, μετανάστες εργαζόμενοι. Αυτή είναι η διαφήμιση δικηγορικής εταιρείας που υπόσχεται σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις να φέρει μετανάστες ως φτηνό εργατικό προσωπικό, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της και προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Συνδικάτου των Οικοδόμων. Είναι εξεδιάδροπος ο τρόπος πραγματικά. Πώς εννοούν ότι θα είναι πάθυνοι αυτοί οι εργάτες σε σχέση με αυτούς που δουλεύουν εδώ? Δεν θα ισχύουν οι νόμοι που ισχύουν, οι εργασιακοί εδώ, η συλλογική μας σύμβαση που καθορίζει τα κατώτερα μεροκάματα και τον τρόπο ασφάλισης των οικοδόμων? Όπως καταγγέλουν οι οικοδόμοι, η δικηγορική εταιρεία έχει στείλει το σχετικό email με τη διαφήμισή της σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Πού βρίσκουν αυτή τη ξεδιαντροπιά, αυτό το θάρρος, αυτοί οι μεσάζοντες, αυτοί οι δουλέμποροι να παζαρεύουν το μεροκάματο ενός μετανάστη προς την κατασκευαστική εταιρεία? Την ώρα που υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας που έχει υπογράψει η Ομοσπονδία Οικοδόμων και είναι νόμος. Οι καταγγελίες των οικοδόμων προκάλεσαν την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου που διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Η καταγγελία αυτή πρέπει να διερευνηθεί σε δύο τομείς. Πρώτον, κατά πόσο έχουμε παράβαση των άρθρων 8 και 10 του κώδικα δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος. Και δεύτερος τομέας, να διερευνηθεί αν υποκρύπτει κάποια παράνομη δραστηριότητα. Για άστοχη ενέργεια κάνει λόγο εκπρόσωπος της δικηγορικής εταιρείας που παρέχει νομικές υπηρεσίες, ο οποίος, όπως τονίζει στο Open, καταδικάζει απερίφραστα το περιεχόμενο του mail, το οποίο, όπως λέει, δεν γνώριζε ούτε και είχε ενημερωθεί για την ανάρτησή του και ζητεί συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε. Ο λαός μας λέει μια πολύ σοφή παροιμία. Από τότε που βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Απλώς, κάτω από τη δική μας πίεση και τις ανακοίνωσεις μας και την καταγραφή του κόσμου, αλλά και τις ενέργειες της αγγελίας, αναγκάστηκε η εταιρεία να το μαζέψει το θέμα, να το πάρει πίσω, όπως λέμε. Μετά από άστοχο χειρισμό χρήστη, με μικρή εμπειρία, μικρός αριθμός παραληπτών έλαβαν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με εξαιρετικά ατυχείς φράσεις που δεν απηχούν ούτε την πρακτική της εταιρείας ούτε τις πεποιθήσεις μας. Λυπούμαστε για την αναστάτωση που μπορεί να έχει προκληθεί. Τις επόμενες ημέρες, το Συνδικάτο Οικοδόμων θα συναντηθεί με την Υπουργό Εργασίας.